Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την εκπομπή «Το καφενείο των μουσικών», λαϊκή οργανοπαίκθεση και τραγουδιστές, που είχε επιμεληθεί και παρουσιάσει ο γνωστός συνθέτης Χριστόδουλος Χάλαρης και είχε μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα τέλη του 1970. Το καφενείο των μουσικών. Λαϊκοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές. Μια παραγωγή του δεύτερου προγράμματος που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Χριστόδουλος Χάλαρης. Στην δεύτερη εκπομπή του κύκλου, του αφιερωμένου στα έγχορδα της οικογένειας του Ταμπουρά, θα αναφερθούμε στη μορφολογία τους και στην διαδικασία κατασκευής τους. Προσκεκλημένος μας είναι ο διακεκριμένος μουσικός Πέτρος Καλύβας. Thank you.
Στον ελλαδικό χώρο συναντούμε έγχορδα της οικογένειας του ταμπουρά με ποικίλα ονόματα. Μερικά από αυτά είναι ταμπούρι, τάμπουρο, τάμπουρας, ταμπράς, τσαμπουράς. Μια άλλη σειρά ονομάτων που συναντούμε και που έχει δοθεί στα έγχορδα της οικογένειας του ταμπουρά με μια διάθεση να τα διαχωρίσει σε σχέση με τις μορφολογικές τους διαφορές είναι η ακόλουθη. Σάζι, μπουζούκι, μπαγλαμάς, γιογκάρι, λιογκάρι, μπουλγκαρί, κίτελι, κοβόντο, τζουράς, τζιβούρι, καραντουζένι. Ο ταμπουράς που συναντούμε με το όνομα Σάζι
είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος. Το όνομα σάζι είναι τουρκικής προελεύσεως και σημαίνει όργανο. Το μπουζούκι διαφέρει από το σάζι τόσο στο μήκος του όσο και στη φόρμα του ηχείου του. Το ηχείο του είναι επιπεδόκυρτο και αχλαδόσχημο όπως του ταμπουρά. Το βάθος του ηχείου του όμως είναι μικρότερο, ενώ η βάση της σκάφης του είναι πλατύτερη. Thank you.
Το ηχείο του ταμπουρά κατασκευάζεται άλλοτε σκαυτό και άλλοτε με λεπτές λωρίδες ξύλου που οι λαϊκοί οργανωποιοί ονομάζουν ντούγες. Η διαδικασία κατασκευής του κάτω μέρους του ηχείου, της σκάφης όπως την ονομάζουν οι λαϊκοί οργανωποιοί, από μονοκόμματο ξύλο είναι η ακόλουθη. Ο οργανωποιός διαλέγει ένα καλά ξεραμένο, αποφλοιωμένο κούτσουρο καρυδιάς, βυσσινιάς ή κερασιάς διαστάσεων ανάλογων με εκείνον της σκάφης που θα φτιάξει. Αφού δώσει στο κούτσουρο το σχήμα του ηχείου και το λιάνι, θα αρχίσει να αφαιρεί με το καλέμι μάζα ξύλου από την πλευρά εκείνη που αργότερα θα τοποθετηθεί το καπάκι. Το ξεκούφιασμα, όπως ονομάζουν το σκάψιμο της σκάφης του ηχείου οι λαϊκοί οργανωποιοί, γινόταν μερικές φορές με την βοήθεια αναρμένων κάρβουνων. Ο οργανωποιός τοποθετούσε τα κάρβουνα αναμένα στο σημείο εκείνο που στη συνέχεια θα σμίλευε. Τα κάρβουνα έκαιγαν το ξύλο και το σμίλεμα γινόταν ευκολότερα, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούσαν μέρος της υγρασίας του ξύλου. Αφού ολοκληρωθεί το ξεκούφιασμα και το πάχος των τυχωμάτων της σκάφης δεν ξεπερνά τα 5 χιλιοστά, ο οργανωποιός θα λιάνει το εσωτερικό, εξαφανίζοντας έτσι μικρά εξογκώματα που δημιούργησε το καλέμι. Στην συνέχεια, ο οργανωποιός θα ανοίξει στη βάση της σκάφης τρύπα διαμέτρου γύρω στα 4 εκατοστά. Από την τρύπα αυτή θα βγαίνει ο ήχος του οργάνου.
Για το καπάκι του ταμπουρά χρησιμοποιείται λευκή ξυλία. Το καπάκι του οργάνου θα τοποθετηθεί στην σκάφη αφού προηγουμένως έχει κολληθεί στην άκρη της ο βραχίωνας του οργάνου. Όμως, την περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής του θα την ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Κύριε Γαλίβα, αναφερθήκαμε προηγουμένως σε διάφορα ονόματα που έχουν δοθεί σε όργανα της οικογένειας του ταμπουρά. Μιλήσαμε για το σάζι, για τον μπαγλαμά, για το μπουζούκι, το γιογκάρι, το μπουλγκαρί και για άλλα. Υπάρχουν διαφορές στο χειρισμό τους? Πολύ διαφορά. Το μεγάλο, ο ταμπουράς ο μεγάλος, ας πούμε, έχει ένα δύσκολο χειρισμό. Ο μικρός, ο ταμπουράς, είναι πιο εύκολο στο παίξιμο. Δηλαδή, είναι όπως είναι το μπουζούκι με το μπακλαμαδάκι. Αλλά διαφέρουν οι ήχοι. Έχει διαφορετικός ήχος ο μεγάλος ο ταμπουράς και διαφορετικός ήχος ο μικρός ταμπουράς. Ναι, οι ήχοι τους είναι συμπληρωματικοί. Ναι. Ο μεγάλος ταμπουράς, που συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε σάζι, έχει ήχο κατά πολύ βαθύτερο. Μάλιστα, έτσι, ναι. Από το μικρότερο της οικογένειας. Έτσι, μάλιστα, έχουν ναι. Τουλάχιστον δύο οκτάβες διαφορά. Σωστά, και αυτό οφείλεται στις διαστάσεις τους. Εσείς μας είπατε ότι ο μεγάλος ταμπουράς παρουσιάζει δυσκολίες. Δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει μεγάλο μανίκι? Όχι. Έχει πολύ κοντά τις φωνές. Σε δύο πόντους βρίσκουμε περίπου τις 15 φωνές. Δεν είναι όπως το μπουζούκι, είναι μετρημένο εκεί που θα πατήσεις, ας πούμε, να παίξει να βγει η νότα. Δηλαδή ένα χιολιστό, άμα κάνεις λάθος, θα βγει φάλτσι η φωνή, δεν θα βγει σωστή. Ναι. Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή μας μιλάτε για τις υποδιαιρέσεις που υπάρχουν πάνω στο μανίκι, ναι, του ναι. οργάνου, και που ακριβώς αυτές οι υποδιαιρέσεις που μας δίνουν διαστήματα μικροτόνων, όπως λέμε, δηλαδή διαστήματα μικρότερα του ημιτονίου. Μάλιστα. Και που αυτό τελικά είναι και η γοητεία του οργάνου. Είναι ακριβώς ότι είναι δυνατόν μια μελωδική γραμμή να κινηθεί σε μικρά τονικά διαστήματα, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί. Ναι. Με το μπουζούκι, παραδείγματος. Με το μπουζούκι, όχι, δεν βγαίνουν αυτοί οι ήχοι και τόσο γλύκα στο όργανο, στο ταμπουρά. Είναι γλυκό όργανο, μελωδικό όργανο. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, το προσωπικό σας γούστο. Το μπουζούκι με την μορφολογία που έχει αποκτήσει σήμερα, δηλαδή με τον τρόπο που κατασκευάζεται και με τη μορφή που έχει πάρει και με την τεχνική που το εφαρμόζετε, σας θέλει, δηλαδή το θεωρείτε, σας αρέσει όσο σας αρέσει, ας πούμε, ο ταμπουράς, ή τι πιο προτιμάτε, το ταμπουράς? Εγώ να σας πω, για τους καλλιτέχνες, τους δημοτικούς, αρέσει πιο πολύ ο ταμπουράς, γιατί έχει μελωδία γλυκή. Παίζει σου βυζαντινά πράγματα, παίζει σου παλιά, κλέφτικα, μπορεί να παίξει τσάμικα, μπορεί να παίξει καλαματιανά. Με το μπουζούκι γίνονται πια μοντέρνα, δεν γίνονται καθαρά γνήσια δημοτικά. Γιατί όπως έχω ακούσει, με το όργανο αυτό έπαιξε και ο Μακριάνης. Με το ταμπουρά. Και όπως σας είπα στην άλλη εκπομπή που κάναμε, κύριε Χάλαρη, το είδα και σε φωτογραφία το όργανο. Και αυτό μου άρεσε και έψαξα και το βρήκα και το μελέτησα να το παίξω. Εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά τον Πέτρο Καλίβα για τη συμμετοχή του. Ευχαριστούμε επίσης τον Χρήστο Μορτάκη που τον συνόδευσε στο Λαγούτο. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Χριστόδουλος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το καφενείο των μουσικών»,
λαϊκοί οργανοπαίκτες και τραγουδιστές, που είχε επιμεληθεί και παρουσιάσει ο γνωστός συνθέτης Χριστόδουλος Χάλαρης και είχε μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα τέλη του 1970.